Προσπαθήσουμε να τα κάνουμε λίγο πιο εύκολα. Ακριβώς. Επίσης, SMS στο 19059 στέλνετε το μήνυμα, στέλνετε μήνυμα με τη λέξη παιδί στα ελληνικά ή στα λατινικά στην ιστοσελίδα της unicef.gr και κάνετε κλήση από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ στο 901 11 17 17 17. Και βέβαια ο τελευταίος τρόπος σε όλες τις τράπεζες οι οποίες έχουν και γνωρίζουν το λογαριασμό της UNICEF. Και τώρα να πάμε, νομίζω. Πριν να πάμε στους καλεσμένους, ναι, να δούμε λίγο εδώ τι γίνεται, βεβαίως, τα ποσά, ναι, ναι, που τα έχουμε ποσά μαζέψει. Κύριε Λιμπέρη, θα μας κάνετε και να μια πούμε ενημέρωση μετά για τα υπεραγάλματα, νομίζω. Ναι, τα γλυπτά. Γλυπτά. Καταρχήν ήθελα να πω. Ναι, κύριε Λιμπέρη. Επειδή πρέπει να αναφερθούν, από τα Γρεβενά, ναι, έστειλε ένα μήνυμα ο Δήμαρχος, έκανε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Πρέπει να πούμε ότι συμμετέχουν περισσότεροι από 50 δήμοι αυτή τη στιγμή, από όλη τη χώρα, στην προσπάθεια που γίνεται απόψε το βράδυ. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Δήμαρχος των, ναι, Γρεβενών: οι συνδημότες μας ανταποκρίθηκαν θετικά σε όλα τα πρόσφατα καλέσματα φορέων και οργανισμών για συμπαράσταση και ως έτσι θα το πράξουμε ακόμα μια φορά στο σημερινό τηλεμαραθώνιο για τα παιδιά των προσφύγων. Έτσι αφιερώνουμε μία από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας με το Δημοτικό 2 Γρεβενών στις 20 Δεκεμβρίου, μάλιστα, στη συγκέντρωση χρημάτων για το σκοπό αυτό, ελπίζοντας ότι θα συμβάλλουμε έστω και κατ' ελάχιστο στην ανακούφιση των πολύπαθων συνανθρώπων μας. Γεώργιος Δασταμάνης, ο Δήμαρχος Γρεβενών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσω, κύριε Λιμπέρη, ότι προχθές γιορτάσαμε και την μέρα του παιδιού, έτσι. Mm-hmm. Και φέτος λοιπόν η UNICEF αποφάσισε την εκδήλωση που θα κάνει να την αφιερώσει στο παιδί με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, στο προσφυγόπουλο, γιατί που πιο πολύ πλήττεται. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1946. Ναι. Στα γενέθλια λοιπόν επάνω. Ακριβώς. Αποφασίσουμε λοιπόν να κάνουμε επίσης αυτό το τηλεμαραθώνιο. Ο Δήμαρχος της Κέρκυρας, ο Κωνσταντίνος Νικολούζης, και ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Κούπουρας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, ναι, διοργανώνουν επίσης εκδηλώσεις και θα συγκεντρώσουν χρήματα για την σημερινή βραδιά. Ευχαριστούμε όλους θερμά, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, όλες τις γωνιές που παίρνονται πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Να αναφέρω, τα παιδιά από τα αθλητικά σωματεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ζωγράφου, ναι, που έχουν συγκεντρώσει και 1.220 ευρώ, και το Δήμο Αγίας Βαρβάρας επίσης με 870 ευρώ, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που πέρα από αυτούς που θα περάσουν από κάτω στις οθόνες είναι ο Μελωδία, ο Δίεση, ο Παραπολιτικά, η Δημοτική Ραδιοφωνία Λάρισας, το Hit Radio, το Sky Patras, Μελωδία FM, Σπόρ 24 και Free από την Πάτρα. Ολόκληρη η Ελλάδα έχει συντονιστεί στο ρυθμό του τηλεμαραθώνιου, στο ρυθμό του παιδιού, του προσφυγόπουλου, της UNICEF. Ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ για αυτή την συνύπαρξη και για αυτή την την αντίληψη την κοινή του πολύ προβλήματος. Και μεγάλη αλληλεγγύη. Όλη αυτή η μεγάλη αλληλεγγύη που υπάρχει. Επίσης, να ευχαριστήσουμε, ναι, τις εταιρείες Νίκο Αμάραντο, Domino's Pizza, Factories Christmas, τη Μεταφορική Μέτρο Logistics και την Εργοσέ, mm-hmm, που βοήθησαν αφιλοκερδώς ώστε να γίνει η σημερινή εκδήλωση. Τέλος, όπως και εσείς προαναφέρατε, το γλύπτη Άγγελο Παναγιωτίδη, έτσι, μπράβο, που προσφέρει να δείξουμε τις δημιουργίες του. Ακριβώς, ναι, προσφέρει για τη δημοπρασία δύο γλυπτά, τα οποία θα ξεκινήσουν από τα 900 ευρώ το ένα και από τα 600 ευρώ το άλλο. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, έχουμε χρόνο. Με εξαιρετικό ελληνικό χαρακτήρα, θέμα, γιατί είναι η ελιά. Είναι από τη συλλογή Ελαιώνας. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι έχουμε εδώ μπάλες και φανέλες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, που θα τα βγάλουμε στη συνέχεια. Τέχνη, αθλητισμός, όλα παιδεία, μαζί, όλα μαζί σήμερα έτσι εδώ. Γιατί όλα γίνονται για τα παιδιά. Ακριβώς. Γιατί αυτά είναι το μέλλον και για αυτούς είμαστε εδώ απόψε. Για τα παιδιά που πλήττονται, που βάλλονται περισσότερο, είναι τα προσφυγόπουλα. Επειδή ήμουν πριν από 1,5 μήνα στην Ιδωμένη, mm-hmm, είχα πάει έτσι να δω τι γίνεται εκεί. Πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική. Έτσι περισσότερο τώρα που ο καιρός έχει αλλάξει. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Τα παιδιά ταλαιπωρούνται πολύ και σε κοιτάνε στα μάτια περιμένοντας να ακούσουν από σένα κάτι, ναι, για το τι θα γίνει. Τι θα γίνει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί οι Έλληνες απόψε, η, ναι, μικρή Ελλάδα που βάλετε, που ταλαιπωρείτε με σούσους της κρίσης. Το μεγαλύτερο κύμα. Και όμως μπορεί και ακριβώς έχει κοινωνικές ευαισθησίες τέτοιου τύπου. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε λοιπόν και τους καλεσμένους μας σιγά σιγά, τη Μαρία την Νικόλτσιο που είναι μαζί μας από τον Άλφα. Καλησπέρα, να μας πει το δικό της μήνυμα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν βλέπω αυτά τα παιδιά, σκέφτομαι τα δικά μου παιδιά σε αυτή τη θέση. Εγώ έχω μικρά παιδιά σε αυτήν την ηλικία και λέω, αν σκέφτομαι εμένα σε αυτή τη θέση, αν εγώ αναγκαζόμουν να αφήσω τη χώρα μου, να αφήσω το σπιτικό μου και ήμουν αγκαλιά με το Λευτέρι μου και την Αθηνά κάπου στην Ιδωμένη ή κάπου στη Λέρο, στην Μυτιλίνη ή κάπου στη θάλασσα. Δεν θα ήθελα κι εγώ κάποιος να βρεθεί από την Ελλάδα, από την πολιτισμένη Ευρώπη, όπως λέμε,
να δώσω ένα χέρι βοηθείας. Τόσο απλά το νιώθω. Δηλαδή βλέπεις τα μάτια αυτών των παιδιών, τα δικά σου τα παιδιά. Και γι' αυτό και είμαι εδώ και γι' αυτό όλοι στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Προχτές κάναμε μια ανάλογη πρωτοβουλία στο δικό μας σχολείο και ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού έγραψε με ανορθόγραφα γράμματα πάνω σε μια μπλούζα. Εύχομαι να βρεις και εσύ ένα καινούριο σπίτι. Υπέροχο. Αυτό να ευχηθούμε για όλα τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Να... Ευχαριστούμε. Μαρία, σκηνή. Λοιπόν, προχωρήσουμε σε έναν συνάδελφο εκεί. Έτσι. Στον κύριο οικονόμου. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Να είστε καλά. Πώς είστε? Κοιτάξτε, αυτό που νομίζω εγώ ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε, έτσι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι και ως άνθρωποι φυσικά, είναι η καθημερινή διαχείριση αυτού του ζητήματος. Ξέρετε, καθημερινά περνάμε ατέλειωτες ώρες δημοσιογραφικές, διαχειριζόμενοι το προσφυγικό και ιδιαίτερα τα παιδιά. Σωστά. Νομίζω πρέπει να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη που μας αναλογεί, να μην γίνει συνήθεια ο θάνατος. Ξέρετε, αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Να γίνει μια καθημερινότητα ο θάνατος και να περνάει πια στην κοινωνία ως κάτι φυσιολογικό. Αυτό το βάρος το έχουμε εμείς, ξέρετε. Νομίζω ζούμε ιστορικές στιγμές, ένα μεγάλο, ένα τεράστιο γεγονός. Θα το γράψουν τα βιβλία μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Επομένως, αυτό είναι και στις δικές μας πλάτες. Έχω την πεποίθηση ότι τα καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, έχει περάσει στην κοινωνία με ένα θετικό τρόπο το προσφυγικό. Δεν αρκεί η κοινωνία όμως. Το έχουμε αγκαλιάσει οι Έλληνες. Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν είναι θέμα ενός εκάστου. Πρέπει φυσικά, να γίνει κάτι όχι, πολύ συνολικό, ίσα-ίσα. Κάτι πολύ. Έτσι είναι. Η πολιτεία πρέπει να κάνει και αυτή το καθήκον. Διοικητικό. Της. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω το κάνει τώρα, παιδιά. Αλλά είναι, αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι πραγματικά αυτό που λέτε, αυτό που λες, Δημήτρη, είναι τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας. Η οποία υποφέρει, η οποία βάλεται και όμως είναι παρούσα και αλληλέγγυα. Και είναι νομίζω δοκιμαζόμαστε όλοι, παιδιά, μέσα από αυτό το θέμα και οι ευαισθησίες μας και οι αλήθειες μας και οι αυτοί μας δοκιμάζονται τα πάντα μέσα από αυτό το ζήτημα. Το ελληνικό μας κύτταρο, με λίγα λόγια. Θα δείξει πάλι ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει και αυτό. Και ένας παλιός αντίπαλος του κ. Αντωνιάδη, ή κάνω λάθος, ο κ. Λάκης Νικολάου. Ένας ναι, παλιός αντίπαλος ακριβώς από την ΑΕΚ, από την αγαπημένη μου ομάδα. Έτσι, έτσι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Πριν είχα το αγαπημένο μου σχολείο, τώρα την αγαπημένη ομάδα. Πόσο ένας ιστορικός, ένας ηγέτης της ομάδας μου, κύριε Νικολάου, το δικό σας μήνυμα για την απόψινή βραδιά. Το μήνυμά μου είναι ότι όλοι πρέπει να προσφέρουμε. Εγώ ίσως σήμερα αντιπροσωπεύω λίγο τους παλέμαχους της ομάδας μου, της ΑΕΚ, γι' αυτό και επειδή. Έχουμε πολλά πράσινα, ναι, πολλά αυτό, κόκκινα. Εγώ λίγο πικράθηκα εκεί. Όχι, έφερα ένα κυτρινό μου. Έφερα. Να έρθω. Με επιτρέπετε. Ναι. Κύριε Αντωνιάδη, συγγνώμη, αλλά είναι, τι παρακαλώ, να κάνω. Παρακαλώ, είναι αυτό η φανέλα είναι. Στην οποία των παλεμάχων υπάρχουν υπογραφές όλων των μεγάλων τεράτων της εποχής, του Μαύρου, του Μπάγεβιτς, του Αρδίζογλου. Τώρα πίσω από την ΑΕΚ, πρόσφατα. Όλα τα κλάματα τώρα, συγγνώμη. Του Αρδίζογλου, του Παπαϊωάννου, του Σεραφίδη. Και όλων των άλλων της εποχής της καλής που παίρναμε τίτλους. Ας πάσουμε λοιπόν το πράσινο άσπρο κόκκινο με μέση. Λίγο μαύρο κίτρινο. Έχει. Κυτρινό μαύρο. Εγώ μπορώ να το πάρω και σπίτι μου έτσι όπως είμαι. Δεν θα σου πάρω. Γερό σας σκοπός. Λάκη, δεν ήταν προετοιμασμένο. Το αφήνω. Όχι βέβαια. Κάνουμε εκπλήξεις, κυρία Αντωνιάδη. Εντάξει. Έτσι, εκεί, στα διάφορα εκθέματα. Εδώ είναι καλά, κύριε. Καλά, μην κρύψει τις άλλες μπάλες τώρα και δεν πουλήσουμε και τις μπάλες. Θα περάσω από την άλλη. Κοντά στην εθνική, κοντά στην εθνική. Αντιπροσωπεύω, και την, αντιπροσωπεύω και την ευαισθησία της Ελληνικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος. Βεβαίως, γιατί είστε. Και νομίζω ότι και εμείς από την πλευρά μας, εξάλλου το Ορθόν Παιδείων, τα λέει ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα παιδιά. Και ελπίζω αυτό να. Τα δέσατε όλα πάρα πολύ συγκινήσει. Ωραία. Ομολογώ, προσπάθησα. Κύριε Νικολάου, είστε εξαιρετικός. Να πάμε στην κυρία Σουλτάνα Μαμή. Καλησπέρα σας από το Δήμο Οροπού που μας έρχεστε. Ακριβώς. Και τι καλά νέα μας φαίνεται από εκεί? Τα καλά νέα είναι ότι αγαπάμε πολύ εκεί. Αυτό είναι το καλύτερο νέο. Νομίζω. Μόνο που δεν φτάνει σήμερα η αγάπη, σίγουρα. Το είπα και στην αρχή, είναι η πιο δυνατή ενέργεια. Όμως που δυστυχώς πρέπει να την εκφράσουμε με χρήμα. Έχω φέρει και ένα κουτάκι που το γεμίσαμε. Ένα μεγαλύτερο από αυτό, ευτυχώς. Ο Δήμος Οροπού, μπορώ να μιλήσω? Εννοείται ο λόγος εσάς. Ο Δήμος Οροπού μαζί με τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Ρούση, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα της UNICEF και της δημόσιας τηλεόρασης. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Μόνο και μόνο γιατί και εμείς εκεί έχουμε ένα κομμάτι προσφυγιάς από τη Μικρά Ασία, εξού και το όνομά μου Σουλτάνα. Είμαι γονή προσφύγων. Και... όχι, όχι, από Μαρμαρά. Ναι, έχουμε πολλές μνήμες. Μάλιστα. Αλλά πέραν αυτού, μέσω και της φιλαρμονικής μας βοήθησε και μαζέψαμε αυτά τα χρήματα όλες αυτές τις μέρες
με κρύο, με βροχή, εμείς ήμασταν έξω και συγκεντρώναμε χρήματα. Θερμά συγχαρητήρια. Δεν είναι τίποτα. Ένα μικρό λιθαράκι σε αυτήν την ογκώδη προσπάθεια. Όλα έχουν εγώ τώρα, σημασία. Καθώς ερχόμουν, σκεφτόμουν να πω κάτι έτσι ιδιαίτερο, να πρωτοτυπήσω και μου ήρθε μόνο κάτι πολύ απλό. Το καταθέτω έτσι ταπεινά. Να αγαπάμε συνέχεια. Δεν είναι το σήμερα που ήρθαμε εδώ, ή αν θα μας ξανακαλέσετε, ή χθες ή αύριο. Τι ωραίο πρέπει μήνυμα, να αγαπάμε έτσι. Συνέχεια. Τι ωραίο μήνυμα. Όχι καθημερινά, συνέχεια. Αδιάλειπτα. Γιατί και το καθημερινό μπορεί να έχει μία ώρα να αγαπάμε και τις υπόλοιπες 23 να είμαστε εφησυχασμένοι. Και να σας πω κάτι, όταν αγαπάμε, αυτό. Επιστρέφεται πίσω μας όλη αυτή η καλή ενέργεια που φεύγει από εμάς. Ακριβώς. Και έρχεται με τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στο σύμπαν από την αγάπη. Είναι ό,τι πιο δυνατό μπορεί να υπάρξει και να αλλάξει τα πάντα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και για πάμε όλα. Τώρα σε ένα βίντεο με μια προσωπική ιστορία από ένα προσφυγόπουλο. Ταλαιπωρημένου παιδιού ακόμη. Να ακούσουμε την ιστορία του λοιπόν. سوريا أم الكل سوريا الأمان سوريا أهل كانت لكل العرب سوريا الحبيبة طبعاً نحن بسوريا معروفة سوريا بالأمان معروفة بسهراتها معروفة بإنيتها يعني أم الكل تجي فجأة ينتهى تنطفى النور ينطفى الأمان مو من الموت لأن الموت حق والموت موجود في أي مكان بس الخوف على أطفالنا الخوف على مستقبلهم على عقولهم يعني تصور تلاقي عاهة قدامك هيك طوال الحياة لا خاطرنا وطلعنا أنا لو بتمنى أرجع على سوريا رفقاتي كلهم هناك بدي داوم دوما على مدرستي وحافظ على قراءتي وتعلم اللغة الأجنبية برجع على سوريا بيكون عقلي فيه أكتر وسعة أكتر من علم أملنا أنه نربي أولادنا بحياة سعيدة بحياة فيها علم فيها شوية فرح فيها نفسية على الأقل إن شاء الله تكون متجددة لأني بدنا نرجع لسوريا وأكيد رح نرجع لسوريا وأكيد أكيد أكيد رح ترجع سوريا الأمان من كل الناس يسمعوني يا ناس في طفل يعني شد العالم على شاطئ البحر بس في أطفال كتير تحت الأنقاض في أطفال كتير بسوريا عم تنهدم عليهم الأبنية في أطفال كتير مصابة بالصرع في أطفال كتير أطرافها متقطعة الشباب أطرافها عم تتقطع إيديها عم تتقطع عم تقعد عاهات صار عنا أيتام كتير صار عنا نفسيات محطمة طيب ليش بدنا تنتهى الحرب بدنا تنتهى الأزمة بدنا تنتهى الحرب بأي شكل من الأشكال ما بيهمنا أي فئة عم بتقاتل أي فئة ما بيهمنا بيهمنا توقف الحرب أهم شيء توقف الحرب في سوريا Με λίγα γίνονται πολλά. Με 30 ευρώ μπορεί να παρασχεθεί εξοπλισμός υγιεινής και προσωπικής φροντίδας μιας πενταμελούς οικογένειας. Με 45 ευρώ, μάλινο καπέλο, γάντια, κασκόλ, μπουφάν, παντελόνι, παπούτσια, ζεστές κάλτσες και πιζάμες για ένα παιδί. Με 65 ευρώ, 7 μικρές και 7 μεγάλες κουβέρτες για να ζεσταθούν αντίστοιχα οικογένειες. Και να περάσουμε τώρα στους επόμενους καλεσμένους μας, τον κύριο Γιώργο Ανδρέου και την κυρία Κορίνα Λεγάκη, που τους έχουμε εδώ μαζί μας και αυτή. Να συμβάλλουν σε αυτή τη βραδιά με τα τραγούδια, με τις μουσικές, αλλά και με τα λόγια. Το δικό σας μήνυμα, κύριε Ανδρέου, για αυτό το σκοπό. Το μήνυμα είναι πολύ απλό. Οτιδήποτε κάνει κανείς μέσα στον πολιτισμό και στην κοινωνία που ξεφεύγει από την αισθητική εξειδίκευσή του, απευθύνεται μοιραία πάντα στον συνάδελφο. Ναι. Όταν ο συνάνθρωπος είναι και παιδί, όταν είναι παιδί που πρόκειται από την πόλεμη ζώνη, όταν πρόκειται από μεγάλη δυσκολία προσωπική, ψυχολογική, γιατί μιλάμε για την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητά μας και όταν ξέρω ένα παιδί, η ψυχολογική του δυσκολία, η πολύ άσχημη
τις μνήμες που έχει από την περιπέτειά του είναι ό,τι χειρότερο. Νομίζω λοιπόν ότι κάθε προσπάθεια που κάνουμε στην κατεύθυνση του να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους, αλλά μιλάμε για τα παιδιά σήμερα για την UNICEF, απαλύνει κάπως τον πόνο της ψυχολογικής τους ταλαιπωρίας και τους δίνει ένα μήνυμα ότι η ζωή τους δεν ξεκινάει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί εγώ αυτό σκέφτομαι και πραγματικά θλίβομαι. Θα τον ακούμε. Και ίσως και την κυρία Λεγάκη να την ακούσουμε, κάτι που θέλει εκείνη να πει. Εδώ απόψε, για αυτόν τον ιερό σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό να δηλώνουμε πάντα παρόντες, να δίνουμε αγάπη και όχι μόνο. Και φυσικά, πόσο μάλλον τώρα αυτές τις μέρες που τόσο συμβολικά γεννιέται και ένα παιδί. Ωραία. Ευχαριστούμε. Πολύ, πολύ. Ευχαριστούμε. Θα σας ακούσουμε θυμίσουμε σε λίγο. Είναι η ώρα. Έτσι. Έπρεπε να το έχουμε πει τηλεφωνικό δύο κέντρο. 210-77-61-500. Μην ανησυχείτε, δεν χρεώνεστε. Οι συνάδελφοι θα σηκώσουν και θα σας δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζεται για να και κάνετε SMS την προσφορά σας. Με τη λέξη παιδί, είτε στα ελληνικά είτε με λατινικούς χαρακτήρες, στο 19-059. Περιμένουμε τις προσφορές σας από παντού και ένα ευρώ είναι αρκετό πραγματικά, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούμε αυτές τις μέρες να ζητάμε πολλά. Έτσι. Αλλά και το ένα ευρώ θα κάνει τη διαφορά το καθένα από εσάς. Λοιπόν, συνδεόμαστε ακριβώς τώρα με το Μέγα, με το Δελτίο Ειδήσεων. Μπορούμε να μιλήσουμε με την κυρία Όλγα Τρέμη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε εξέλιξη ο τηλεμαραθώνιος αγάπης της UNICEF με στόχο να μαζευτούν χρήματα για τα προσφυγόπουλα και αυτή την ώρα τη σκητάλη έχουν η Βίκη Χατζηβασιλείου και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Καλησπέρα και στους δυο σας. Πώς πάτε? Καλησπέρα σας. Νομίζω πάμε πολύ καλά. Καλά, ναι. Τουλάχιστον έτσι μας λέει, μας διευρώνει. Συνεχίζουμε δυναμικά. Έχουμε πάρει τη σκητάλη και συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή τη φιλοξενία στο Δελτίο του Μέγα, γιατί είναι σημαντικό να το επικοινωνήσουμε από παντού, με κάθε τρόπο. Είναι η μέρα που κάνουμε όλη την προσπάθειά μας για τα προσφυγόπουλα. Ελπίζουμε με το κλείσιμο της αποψινής βραδιάς να έχουμε κάτι πολύ καλό να ανακοινώσουμε. Ναι. Να πούμε ότι, ότι είστε από το επιποδός από τις 6 το απόγευμα και ότι όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δίνουν τη βοήθειά τους μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ακριβώς. Και ας ελπίσουμε ότι θα το κάνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Να πούμε τώρα και ακριβώς, να εκμεταλλευτούμε τον αέρα του Μέγκα. Να πούμε το τηλέφωνο για άλλη μια φορά. Από σταθερό, λοιπόν. 210-77-61-500, 24 ώρες το 24ωρο, ο καθένας μπορεί να κάνει τη δική του προσφορά. Το σύνθημα είναι ότι και ένα ευρώ αρκεί, όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, αλλά καταλαβαίνουμε και τις συνθήκες και τις διεταγμένες. SMS βεβαίως στο 19-059 στέλνετε μήνυμα με τη λέξη παιδί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κόστος 1 ευρώ επίσης, στην ιστοσελίδα της unicef.gr. Επίσης από σταθερό τηλέφωνο ΤΕ στο 901 11 17 17 17 και βέβαια σε όλες τις τράπεζες που έχουν το λογαριασμό της UNICEF, ώστε ο καθένας να κάνει εκεί την προσφορά του. Τη δική του δωρεά. Ακριβώς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε θερμά. Να το υπενθυμίσω κι εγώ. Ναι. Ακόμα και ένα ευρώ αρκεί. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ. Θερμά. Η ιστορία ενός πρόσφυγα από τη Συρία που έχασε την οικογένειά του. Λοιπόν, τον κύριο Λιμπέρη πάλι εδώ θέλω τώρα. Λοιπόν, ακούσατε, τέθη το ερώτημα και από την κυρία Τρέμη. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πούμε εμείς? Εγώ να σας πω λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει τις 95.000 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεπεράσει 95.000 ευρώ μέχρι τώρα. Έχουμε ξεπεράσει τις 95.000 ευρώ. Και πριν φύγουμε να ξεπεράσουμε και τις 100. Καλετίες τώρα, τις 120 τουλάχιστον. Έχουμε 1.000 τηλεφωνήματα. Hey. Ευχαριστούμε θερμά. Να θυμίσουμε ότι κάποια πράγματα είναι προς πώληση, προς διάθεση. Να πούμε λοιπόν, έχουμε φανέλες και μπάλες του Ολυμπιακού. Εντάξει, του Ολυμπιακού τώρα σιγά. Όχι, το λέω γιατί είναι και επαιτειακές, επειδή έχουν συμπληρωθεί. Έχετε δίκιο. Και 14 αγώνες χωρίς ήττα, μόνο νίκες του Ολυμπιακού φέτος. Μην με πληγώνετε περισσότερο τώρα. Όχι, δεν πληγώνω κανέναν. Έχουμε και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είναι χορηγός της UNICEF, έτσι δεν είναι? Είναι χρόνια τώρα χορηγός. Έχουμε και του Παναθηναϊκού βέβαια και φανέλα και μπάλα. Και τη ΣΑΕΚ. Την καταπληκτική φανέλα με το πλαίσιο. Έφυγε ο κ. Νικολάου, αλλά δεν πήγε. Μας έφερε ο κ. Νικολάου. Λοιπόν, και της Εθνικής Ελλάδος επίσης. Της Εθνικής Ελλάδος υπογεγραμμένη επίσης. Και να μην ξεχάσουμε επίσης τα υπέροχα γλυπτά του Άγγελου. Του Άγγελου. Λοιπόν, ακριβώς. Να πούμε λοιπόν. Δημοκρασία, είπαμε, από 900 ευρώ. 900 νομίζω είναι αυτό που έχει κίνηση. Ναι. Και 600 είναι το άλλο. Είναι οι ηλιές του λοιπόν, Άγγελου. Να πούμε λοιπόν το τηλέφωνο. Ναι. Μόνο και μόνο για τα εκθέματα που έχουμε εδώ. Δεν είναι ωραία για δωρεές, είναι ναι, για τα εκθέματα. Είναι 210.
77-92 250. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. Ξαναλέμε. 210-77-92 250. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι τις φανέλες του Ολυμπιακού θα τις βγάλουμε με 250 ευρώ τη μία. Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε ότι έχουν υπογραφές. Και κάτι παραπάνω έχουν για την ΑΕ. Κάτι παραπάνω για την ΑΕ. Και τους ποδοσφαιριστάς. Ναι. Επίσης με 150 ευρώ τις μπάλες του Ολυμπιακού. Επίσης έχουμε τις μπάλες και τις φανέλες του Παναθηναϊκού. Είναι όλες από είναι μία μόνο, αλλά υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες. Και από 150 ευρώ. Και οι φανέλες. Το υπενθυμίζουμε αυτό. Είναι υπογεγραμμένες. Τη φανέλα της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου από 200 ευρώ. Ωραία, και ένα εδώ μικρό time out από το σημείο λοιπόν. Γιατί και θα πρέπει. Ναι, πάνω σε εσύ. Με το Star και την κυρία Μάρα Ζαχαρέα. Το βλέπετε, έχουμε ήδη συνδεθεί με την δημόσια τηλεόραση, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη τηλεμαραθώνιος της UNICEF για να ενισχυθούν τα προσφυγόπουλα. Η συνάδελφος Βίκη Χατζηβασιλείου βρίσκεται εκεί. Πολύ. Και ο ηθοποιός Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Συγχαρητήρια καταρχήν για την προσπάθειά σας. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γιατί είναι σημαντικό να το διαδώσουμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, με κάθε εκφορά αγάπης κυρίως, ότι κάνουμε μια προσπάθεια απόψε για τα προσφυγόπουλα. Τα οποία, και ναι, ένα ευρώ αρκεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό. Δεν φαντάζεστε πόσο μπορεί να βοηθήσει ακόμα και ένα ευρώ αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 95.000 ευρώ και φιλοδοξούμε με το τέλος της βραδιάς να έχουμε πολύ καλά νέα να πούμε σε σχέση με την όλη προσπάθεια που ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα. Μου δίνετε τη δυνατότητα, παρακαλώ, να εκμεταλλευτώ τη σύνδεση αυτή με το Star και να θυμίσω για άλλη μια φορά τον τηλεφωνικό ρυθμό όπου μπορεί κανείς να καλεί για να υποστηρίξει, να κάνει τη δική του προσφορά. 210-77-61-500. Και επίσης με SMS στο 19059 μπορούν να στείλουν όλοι μας, μπορούν να στείλουν τη λέξη παιδί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στην ιστοσελίδα της unicef.gr. Να γίνει και εκεί η προσφορά και αποκλείσει από σταθερό τηλέφωνο ΤΕ 901-11-17-17-17 και βέβαια σε όλες τις τράπεζες μπορεί οποιοδήποτε να κάνει την προσφορά του. Υπάρχουν εκεί οι λογαριασμοί της UNICEF. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Χριστούγεννα, είναι μέρες αγάπης, μέρες προσφοράς, μέρες αλληλεγγύης. Μακάρι η βραδιά που έχετε οργανώσει να έχει πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ. Λοιπόν. Να ξαναδείξουμε, ναι, αυτά τα εξαιρετικά υπέροχα έργα τέχνης. Θα ξαναπάω. Θα πας εκεί, είσαι, ναι, φιλότεχνος, ναι, είσαι άνθρωπος της τέχνης. Όσο μπορώ. Λοιπόν, πήγαινε κοντά στις ελιές του Άγγελου. Από 900 ευρώ ξεκινάει η δημοπρασία για την ελιά με την κίνηση και από 600 για την άλλη την ελιά. Ευχαριστούμε πολύ τον καλλιτέχνη. Να δώσουμε το τηλέφωνο. Ναι, ναι, φυσικά. Για τις προσφορές για τα αντικείμενα έχουμε ένα ξεχωριστό τηλεφωνικό ρυθμό. Ο κύριος Λιμπέρης αναλαμβάνει κάθε φορά να μας τον θυμίζει, παρακαλώ. 210-77-92-250. 210-77-92-250 για τα εκθέματα που έχουμε εδώ. Ωραία. Του Άγγελου τα γλυπτά. Το ένα στις είναι ελιές, το ένα είναι στα 600 ευρώ και το άλλο στα 900 ευρώ. Μη λέτε στα, αρχίζουν από... Αρχίζουν. Όχι, 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 όχι. Ο πρώτος που θα πάρει, ο πρώτος που θα πάρει και θα πιστοποιήσουμε ότι είναι το τηλεφώνημα. Και το συνδεόμαστε με τον Αντένα. Με τον Αντένα. Λοιπόν, και η Μαρία Ιχούκλη είναι εκεί, μας περιμένει να μας πει την καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Θα στο μεγάλο θέμα, Μαρία, των καιρών, στην προσφυγική κρίση, στην οποία αφιέρωσε φέτος η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF, τον τηλεμαραθώνιο αγάπης, που φιλοξενούνται στα στούντιο της ΕΡΤ. Σε απευθεία σύνδεση λοιπόν με το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, καλησπέριζω τη Βίκη Χατζηβασιλείου και τον Αλέξανδρο Μπουρδού. Πώς πάει η συνεισφορά του κόσμου, Βίκη? Πολύ καλά. Μέχρι στιγμής, αυτό λέγαμε και πριν στην προηγούμενη σύνδεση, έχουμε ξεπεράσει, Μαρία μου, τις 95.000 ευρώ. Φιλοδοξούμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα μέσα στις επόμενες ώρες. Όσο βραδιάζει ο κόσμος, ξέρεις, πυκνώνει στην τηλεόραση, μαζεύεται, ενημερώνεται, σιγά. Αρχίζει και ζεσταίνεται, ναι, ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Αλλά ήδη είναι πολύ ελπιδοφόρο όλα αυτά που συμβαίνουν μέχρι στιγμής. Επίσης, και... να το τονίσουμε αυτό. Ένα ευρώ είναι πολύ μεγάλη προσφορά. Ακόμη και το ένα ευρώ. Ακόμα και το ένα ευρώ.
είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα-ένα ευρώ, αν τα βάλουμε όλα στη σειρά και γίνουν πολλά ευρώ, αυτό γίνεται με μια μεγαλύτερη προσφορά. Εκμεταλλεύσου και την ευκαιρία τώρα να πεις το τηλέφωνο και άλλη μια φορά. Βεβαίως. Που είμαστε εδώ εμείς με τη Μαρία Τιχούκλη. Εκμεταλλευόμαστε σύνδεση με τον Αντένα και την κυρία Μαρία Χούκλη και λέμε ότι μπορεί να γίνει αυτή η προσφορά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-77-61-500, όπου δεν χρεώνεται κανείς. Οι συνάδελφοι είναι εδώ, σηκώνουν το τηλέφωνο και παίρνουν την προσφορά. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία, δεν χρειάζεται ο κόσμος να αγχώνεται γι' αυτό. Και επίσης μπορούμε να στέλνουμε SMS με τη λέξη παιδί, είτε στα ελληνικά είτε με λατινικούς χαρακτήρες, στο 19059. Mm-hmm. Κοστίζει 1 ευρώ το SMS. Επίσης μέσω ίντερνετ στο www.unicef.gr. Και βέβαια από σταθερό τηλέφωνο ΤΕ στο 901 11 17 17 17, και τέλος σε όλες τις τράπεζες που υπάρχουν εκεί οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της UNICEF. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, που πάντα δείχνουν την ευαισθησία τους, την αλληλεγγύη τους, τα αντανακλαστικά τους σε τέτοια θέματα ευαίσθητα, όπως η κατάσταση των παιδιών των προσφύγων, που και αυτή τη βραδιά απόψε δείχνουν πραγματικά ότι είμαστε ένας ξεχωριστός λαός. Με όλη την κρίση που βιώνουμε, με όλα αυτά τα δύσκολα. Μπράβο και τα τους, και να ξέρουν ότι η UNICEF αποτελεί, έχει έγκυο να δοθούν, να πάνε τα χρήματα εκεί που ακριβώς χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε και πολύ. Και με τα υλικά που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μακάρι να πολλαπλασιαστούν τα χρήματα και η συνεισφορά στη διάρκεια της βραδιάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Μαρία μου. Και ήρθε η ώρα τώρα, μετά τους υπέροχους λόγους, να ακούσουμε υπέροχες μουσικές και υπέροχα τραγούδια από τον κύριο Γιώργο Ανδρέου και την κυρία Κορίνα Λεγάκη. Σας ακούμε.
θετικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρό της μέρας, μικρή πατρίδα σώμα μου και αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Ευχαριστούμε πολύ. Η μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου που μας ταξίδεψε και στη μεγάλη πατρίδα τη δική μας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ενωθεί, έχει γίνει κάνει μια, μια μεγάλη προσπάθεια και με αλληλεγγύη και με χαρά και αγάπη, με δύναμη. Κυρίως αγάπη. Αυτό είναι το... Και το ένα ευρώ, να το λέμε συνέχεια, βοηθάει ένα ευρώ, πάρα ακόμη πολύ. Και ένα ευρώ ακριβώς είναι αρκετό. Λοιπόν, θα κάνουμε μία σύνδεση ακόμη. Ακριβώς. Με το Εψιλον, το κανάλι Εψιλον. Και τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Καλησπέρα λοιπόν, ναι, 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 από τη δημόσια τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι εκεί μαζί με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Και έχουμε να σας καλησπερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε όλοι εμείς εδώ από το Εψιλον. Και εμείς, για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Έμπρακτη θερμά και ψυχική. Το έμπρακτη είναι κυρίως αυτό, ναι, που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή κάθε σύνδεση είναι πολύ σημαντική, γιατί επικοινωνούμε την προσπάθεια και την πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς από το κάθε κανάλι που γίνεται, μας κάνει την τιμή να μας φιλοξενεί. Οπότε εκμεταλλευόμαστε τώρα, Νίκο μου, και τη σύνδεση με σένα και το Εψιλον για να θυμίσουμε στους τηλεθετές τους δικούς σου. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει. Το τηλεφωνικό νούμερο θα μας πει τώρα και ο Αλέξανδρος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-77-61-500, και από σταθερό και από κινητό μπορεί να κάνετε την προσφορά σας. Οι συνάδελφοι εδώ θα βοηθήσουν, θα σας δώσουν οδηγίες με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Και από εκεί και ύστερα, με SMS στο 19059, μπορείτε να στείλετε με μήνυμα τη λέξη παιδί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και... Εγώ να πω απλώς ότι μπορεί κανείς και με τις τράπεζες επικοινωνώντας και τις 6 να κάνει την κατάθεσή του, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι με λίγα γίνονται πολλά και θα πρέπει να το τονίσουμε. Με 30 ευρώ μπορεί να παρασχεθεί εξοπλισμός υγιεινής και προσωπικής φροντίδας για μια πενταμελή οικογένεια. Με 45 ευρώ αγοράζει κανείς μάλινο καπέλο, γάντια, κασκόλ, μπουφάν, παντελόνι, παπούτσια, κάλτσες και πιζάμες για ένα παιδί. Και με 65 ευρώ 7 μικρές και 7 μεγάλες κουβέρτες για τις ανάγκες αντίστοιχων οικογενειών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Δεν χρειάζονται πολλά παρά να φέρουμε μερικές εικόνες. Είδαμε πρόσφατα όλοι μας εικόνες από παιδιά μέσα στη θάλασσα, Δεκέμβρη μήνα, μέσα στο κρύο, να βγάζουν τα μισά ζωντανά και τα μισά πνιγμένα. Αυτά που έφυγαν, έφυγαν για πάντα. Και θα είναι στίγμα στον ανθρωπισμό μας. Αυτά που έζησαν μετά τον εφιάλτη, αν μη τι άλλο απόψε, μέσα από τη δική σας προσπάθεια, μπορούμε να τα κάνουμε να νιώσουν λίγο καλύτερα. Δεν θα σβήσουμε ποτέ τη φρίκη. Ποτέ τις μνήμες. Δεν θα αυτές τα κάνουμε ποτέ να ξεχάσουν το τι πέρασαν. Αλλά μπορούμε όμως να ζήσουν να την κάνουμε παιδική τους ηλικία, έτσι. Λίγο καλύτερα. Συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά την ολόθερμη συμπαράστασή μας και τη δική μας προτροπή σε όλους όσους μας βλέπουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν από υστέρημα. Γιατί πάρα πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα και το ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει και αξίζει τον κόπο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακόμα φορά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Νίκο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε με τους καλεσμένους μας. Σιγά-σιγά. Βεβαίως. Έχουμε κοντά μας την κυρία Αθανασία Κανέλα από την εταιρεία Αιγαίο. Και εγώ με τη σειρά μου. Καλή επιτυχία στην απόψινή βραδιά. Ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Εγώ εκπροσωπώ σήμερα την εταιρεία Αιγαίων. Αναπτύσσουμε παιδικές σειρές με λευκά είδη για την, και μέσα από αυτό βοηθάμε ενισχύοντας το έργο της UNICEF. Μέρος των πωλήσεων ενισχύουν τα παιδικά προγράμματα της UNICEF ανάλογα με το που κατά καιρούς υπάρχει ανάγκη. Έχουμε μια άρση συνεργασία με την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή τα τελευταία 11 χρόνια.
είμαστε μαζί τους και θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε. Και ο κόσμος μας στηρίζει την προσπάθεια αυτή, αγοράζει τα ίδια, ευαισθητοποιούνται. Μπορούν να βρουν τις συλλογές μας, που μπορούν να τις βρουν, μέσα από τα καταστήματα Bed & Bath, μέσα από το δίκτυο της Αιγαίων με τα λευκά είδη, μπορούν να τα βρουν στα παιδικά καταστήματα Μουστάκας. Όπως προαναφέρθηκε και είναι πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, είναι ωραία να αγαπάμε και να αγαπάμε συνέχεια. Εμείς αυτό κάνουμε, προσπαθούμε πάρα πολύ. Είναι δύσκολη ώρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εμείς είμαστε μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση. Ώρα. Και μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε, αλλά ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα τη UNICEF που μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξει η εταιρεία το κοινωνικό της πρόσωπο. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω και άλλες εταιρείες, αν θέλουν, να συμμετάχουν στην προσπάθεια πολύ αυτή. Πολύ καλά κάνει. Γιατί η UNICEF δεν είναι παρούσα μόνο για τους πρόσφυγες, δεν είναι παρούσα μόνο για τα παιδιά που πεινάνε. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει χώρα, δεν έχει θρησκεία και είναι πολύ σημαντικό μήνυμα αυτό. Πολλά χρόνια τώρα, από τότε που ιδρύθηκε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εμείς για την ευαισθησία σας και πολύ καλά κάνετε και αναφέρετε αυτό το μήνυμα για τις υπόλοιπες εταιρείες, ελληνικές ή μη, που φιλοξενούνται στη χώρα μας και εμπορεύονται εδώ. Να είστε καλά. Πάμε σε μια τηλεφωνική. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για την τηλεφωνική μας. Όχι ακόμα. Ωραία, να μιλήσουμε με τον κύριο Παρλιάρο. Τον κύριο Παρλιάρο. Θα μας πει γλυκές κουβέντες, είμαι σίγουρη. Έτσι, κύριε Παρλιάρο. Γλυκές κουβέντες και λίγο πικρές για την εποχή που ζούμε. Δηλαδή. Ναι, εσείς σαν μπίτερ σοκολάτα κάτι. Έχετε τον τρόπο. Εγώ γλυκένω τον κόσμο, ναι. Ήθελα να πω ότι είναι ντροπή στην εποχή που ζούμε να υπάρχουν αυτά τα παιδιά τα οποία πεινάνε, δεν έχουν ιατρική περίθαλψη, δεν έχουν να πάνε σχολείο. Και σε αυτό ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξέρω ότι περνάμε πολύ δύσκολα και οικονομικά η χώρα μας. Αλλά είναι σαν να προσφέρουμε ένα κουραβιέ, ένα μελομακάρονο. Νομίζω αν έτσι, σε κάποιον θα το προσφέρουμε. Έτσι. Μπορούμε να προσφέρουμε, όπως είπατε, ένα ευρώ, ένα μελομακάρονο και όλοι μαζί κάτι θα κάνουμε για αυτά τα παιδιά. Και κάνω και μια έκκληση με όλους αυτούς που συνεργάζουμε, τις μεγάλες εταιρείες, τους χορηγούς της εκπομπής, ότι να μ' ακούσουν και να βοηθήσουν και αυτοί γιατί μπορούν και έχουν τη δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για τη σύνδεσή μας. Με λοιπόν, τον Αρχιεπίσκοπο. Με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τυράννου Δυραχείου και Πάσης Αλβανίας. Αν μας ακούει. Μάλιστα. Μακαριότατε, κύριε Αναστάση. Με ακούτε εσείς. Σας ακούμε, ναι. Πάρα πολύ καλά. Μεγάλη μας χαρά. Και τιμή. Εννοείται. Μακαριότατε, μας ακούτε. Ναι, ναι, σας ακούω. Τώρα. Ωραία, ωραία. Πείτε μας το μήνυμά σας, το περιμένουμε με πολύ προσμονή. Κοιτάξτε, καταρχήν να προσθέσω κι εγώ, όσο και να φαίνεται πληθωρικό, τα ολόψυχα συγχαρητήρια για αυτή την πολύμορφη κινητοποίηση της ευαισθησίας του λαού μας που κάνετε. Αξίζουν στο λαό μας αυτά τα συγχαρητήρια, όντως. Κοιτάξτε, θα έλεγα πάλι ξυπνάει το ορθόδοξο DNA. Αφήστε με να μιλήσω λίγο στη γλώσσα τη δική μας, την θεολογική, την ορθόδοξη. Είναι μια εποχή που πάρα πολύ φόβοι και καχυποψίες και ανησυχίες, ας είμαστε ειλικρινείς ότι καιροφυλακτούν να κλείσουν τις καρδιές μας. Και όσοι αλήθεια να πιστεύουμε στον Χριστό, ας μην λησμονούμε ότι ο σεβασμός και το ενδιαφέρον για τον άλλον, για τον ξένο, είναι μια έκφραση πίστεως και αγάπης στον ίδιο τον Χριστό. Πλησιάζουν τώρα Χριστούγεννα και νομίζω πρέπει να θυμηθούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο Ιησούς Χριστός που παραμένει ο οδηγός μας και ο εμπνευστής αυτού του λαού για αιώνες, στα παιδικά του χρόνια κιόλας αντιμετώπισε την ξενιτιά. Νήπιο ακόμα κατέφυγε στην Αίγυπτο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Σημερίστηκε μια εμπειρία ζωής η οποία είναι καθοριστική για πάρα πολλούς ανθρώπους. Και το δεύτερο στοιχείο, στο τέλος της ιστορίας μας λέει ότι το πιο σημαντικό από το οποίο θα κριθούμε αν δείξαμε ενδιαφέρον και αγάπη και για τους ξένους. Ταυτίζει τον εαυτό του με τους ξένους. Ξένος ήμουν και συνηγάγεται με. Με περιμαζέψατε όταν ήμουν ξένος. Γι' αυτό είστε δικοί μου. Λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία πρέπει να τη δούμε και μέσα σε αυτή την ομορφιά της δικής μας της πίστεως. Είναι μια ευκαιρία μοναδική που μας δίνεται, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τις αγωνίες μας, να ανοίξουμε όπως ήδη έχετε κατορθώσει και ανοίξατε τις καρδιές πολλών ανθρώπων σε αυτούς που υποφέρουν πολύ περισσότερο από εμάς. Και από αυτής της πλευράς νομίζω ότι ο Μαραθώνιος που κάθε χρόνο οργανώνει η ΕΡΤ είναι μια υπέροχη έκφραση αυτής της αλληλεγγύης του λαού μας και για τους άλλους, τους λεγόμενους ξένους. Τελειώνω λέγοντας ότι καθώς σκέπτομαι το μυστήριο αυτό των Χριστουγέννων, ότι ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε για να τονίζει την αξιοπρέπεια αυτών
οι οποίοι είναι ταπεινωμένοι. Έζησε φτωχικά για να μην ξεχνιέται η αξιοπρέπεια των φτωχών. Ξενιτεύτηκε για να υπενθυμίζει την αξιοπρέπεια των ξενιτεμένων, των προσφύγων, των παιδιών και υπέφερε μεταδίδοντας αξιοπρέπεια σε αυτούς που υποφέρουν. Και τελικά ταλαιπωρήθηκε σαν παιδί για να μην μπορούν οι δικοί του, όλοι εμείς που λέμε ότι είμαστε δικοί του, να λησμονούμε την αξιοπρέπεια των παιδιών όλου του κόσμου και ιδιαίτερα αυτών που υποφέρουν, των προσφύγων. Καλά Χριστούγεννα, δύναμη πολύ και έμπνευση στη συνέχεια της εκπομπής σας. Ευχαριστούμε μακαριότατε. Καλά Χριστούγεννα. Γλυκός ο λόγος, λες και πέφτει βάλσαμο στην ψυχή, έτσι, μόνο που ακούσα αυτή τη φωνή. Βαθιά, ακριβώς. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε μία σύνδεση με τον θα συνδεθούμε με το Δημοτικό Θέατρο, βέβαια, με τον Ολυμπιακό. Όχι, μην γελάζεις, βέβαια. Γιορτάζει 90 χρόνια. Καλή γιορτή έχουν οι άνθρωποι. Αλλή μόνο, εντάξει. Και μάλιστα και θα έχουν κάτι πολύ καλό να δώσουν, βεβαίως, νομίζω, απόψε. Πολύ καλό και πολύ μεγάλο από και ό,τι μαθαίνουμε. Πολύ, κάτι πολύ μεγάλη προσφορά δυναμικό, τον κύριο Μαρινάκη. Ναι, και όχι διότι μόνο. Ο Ολυμπιακός στέκεται πάντα, το είπαμε και πριν με τον κύριο Λιμπέρη, στη Άλλωστε UNICEF. Άλλωστε έχει και νομίζω είναι από τους επίσημους χορηγούς σας, δεν είναι. Έχει τη φανέλα του. Μα είναι επίσημος χορηγός. Συνεργασία εδώ και 2 χρόνια. Ναι, ναι, τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει συμβάλει με τις συνεισφορές του να εμβολιαστούν και να προσεγγιστούν 1 εκατομμύριο παιδιά από τον και να προστατευτούν από τις ασθένειες που τα απειλούν. Μέσω του εμβολιασμού. Ακριβώς. Ναι. Και επίσης να πω και εγώ ότι έχει ανανεώσει τη συνεργασία για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα τα πει βέβαια και ο ίδιος ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι. Και πιστεύω να επεκτείνουμε. Εύχομαι και για τα επόμενα 22. Μακάρι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη σύνδεση. Δεν είμαστε. Θα θυμίσουμε τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Ποια είναι η δουλειά μας εδώ, Αλέξανδρε, να μαζέψουμε λεφτά. Έτσι, μπράβο. Είναι αγάπη που πρέπει να εκφραστεί. Αγάπη και λεφτά. Τηλεφωνικό κέντρο. 210-77-61-500. Σταθερό και κινητό τηλέφωνο. Οι συνεργάτες μας είναι εδώ. Σας περιμένουν για να καταθέσετε την προσφορά σας. Μην φοβηθείτε, μην κλείσετε το τηλέφωνο. Είναι δωρεάν η κλήση. Οποιοδήποτε ποσό, ακόμα και ένα ευρώ μετράει, είναι σημαντικό. Και επίσης, θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή να δώσουμε τα στοιχεία, ναι, να περιμένουν κάποιος να τους απαντήσει. Για να μην νομίζετε ότι με την κλήση γίνεται αυτόματα και η κατάθεση προσφοράς. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα πρέπει να σας απαντήσει κάποιος να δώσετε στοιχεία. Λοιπόν, πες και το SMS. Ναι, ναι, και το SMS, με SMS 19059 στέλνουμε με μήνυμα τη λέξη παιδί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στην ιστοσελίδα της unicef.gr. Κλείσει από σταθερό τηλέφωνο ΤΕ 901-11-17-17-17 και βέβαια όλοι οι λογαριασμοί της UNICEF υπάρχουν σε όλες τις τράπεζες εκεί και περιμένουν την προσφορά σας. Είναι ο τηλεμαραθώνιος και αγάπης που οργανώνει η UNICEF με την δημόσια τηλεόραση, με συνεργασία όλης της Ελλάδας, θα έλεγα. Ναι. Όλη η Ελλάδα απόψε είναι εδώ. Ακριβώς. Από τον καλλιτεχνικό, τον αθλητικό, τον πολιτικό, τον, από όλους τους χώρους. Ωραία. Και από όλους τους χώρους έχουμε αγάπη. Και εδώ από όλους τους χώρους έχουμε καλεσμένους. Έτσι. Και έχουμε κοντά μας από την Κρήτη. Ωραία. Τώρα επανήλθηκε η σύνδεση που θα ήθελα και εγώ να έχω στα αυτή μου. Λοιπόν, δεν θα πάμε στους καλεσμένους. Αλλά θα πάμε στους καλεσμένους. Ναι, έχω να σου πω ότι εντάξει, θα πάμε. Εσύ αποφασίζεις. Όχι, δεν θα αποφασίσω εγώ ακριβώς. Αλλά έχω να σε ενημερώσω ότι θα κάνουμε τη σύνδεση που τόση ώρα περιμένουμε και προσπαθούμε να κάνουμε με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Διότι εκεί θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, τον κύριο Μαρινάκη, βέβαια. Και τον κύριο Φουρτούνη. Τον και βέβαια την κυρία Τζιτζικάκη. Τζιτζίκου. Συγγνώμη. Λοιπόν, κυρία Σοφία Τζιτζίκου από τη UNICEF. Είναι αντιπρόεδρος. Πάμε. Καλησπέρα σας, κυρία Τζιτζίκου. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είναι ντυμένο με κόκκινο φως, γιατί γιορτάζονται τα 90 γενέθλια του Ολυμπιακού. Σε μια εξαιρετική γιορτή, πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Ωραία συγκυρία. Ο Ολυμπιακός έχει εδώ και λίγα χρόνια αποτελέσει τον πολύ στενό και ένθερμο συνεργάτη και υποστηρικτή της UNICEF στις δράσεις της. Και βεβαίως συνεχίζουμε πολύ δυναμικά μαζί. Δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη. Και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μας πει 2 κουβέντες. Θα τα ακούσουμε. Είμαστε χαρούμενοι. Αλλά που δεν τον μια ακούμε, φορά βρισκόμαστε δίπλα. Δεν ακούμε τίποτα. Στο πλευρό της UNICEF να βοηθήσουμε τα παιδιά πρόσφυγες αυτή τη φορά. Όπως ξέρετε, η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2013.
Μέχρι τώρα έχουν εμβολιαστεί πάνω από 1 εκατομμύριο παιδιά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και αυτό για μας αποτελεί μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη δικαίωση στο ότι θέλουμε να βοηθάμε ενεργά τη UNICEF για το λειτουργήμά της. Ακόμα μια φορά σήμερα, στο πλευρό σας, είμαστε στο πλευρό σας για τα παιδιά πρόσφυγες και ο Ολυμπιακός που προσφέρει 30.000, 20.000 από την διοίκηση και 10.000 από τους παίκτες, θα σας τα πούνε κιόλας οι ίδιοι, σε αυτή την προσπάθεια και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαστε κοντά σας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ολόψυχα και εκ μέρους των παιδιών αυτών που θα ωφεληθούν ακριβώς από αυτή την βοήθειά σας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και σε μελλοντικές δράσεις μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα δίπλα μας έχουμε ένα από τα αστέρια της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Φορτούνη, ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους παίκτες της ομάδας και θα ήθελα να του ζητήσουμε να μας πει δύο κουβέντες κι αυτός για το τηλεμαραθώνιό μας. Εκ μέρους όλων των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και να τα στηρίξουμε. Εμβολιάζουμε παιδιά και βοηθάμε. Όλοι μαζί θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά πρόσφυγες που μας έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Γι' αυτό το λόγο εμείς οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού θέλουμε να βοηθήσουμε τον τηλεμαραθώνιο της UNICEF με 10.000 ευρώ. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκρότημα. Πραγματικά είναι πολύτιμη η συνεισφορά σας, η προσφορά σας. Γιατί ένας λόγος παραπάνω ότι προέρχεται από αθλητές και νέους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές και εσάς. Ευχαριστούμε. Και κοντά μας βέβαια έχουμε και τον δικό μας εδώ στο υπέροχο κτίριο, τον δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Μόραλη. Γεια σας, κύριε Μόραλη. Πέρα από τις ευχαριστίες που μας επιτρέπετε να είμαστε εδώ και να γιορτάζουμε μαζί σας, να σας ζητήσουμε να πείτε και εσείς δύο κουβέντες για το τηλεμαραθώνιο αγάπης της UNICEF. Να συγχαρώ γενικότερα τη UNICEF για όλες τις προσπάθειες που καταβάλει εδώ και χρόνια. Έχω ζήσει τη UNICEF μέσα από την εργασία της με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια ως αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Σήμερα ως δήμαρχος έχω τη χαρά στα 90 χρόνια του Ολυμπιακού, στα γενέθλιά του, να τιμήσουμε τον Ολυμπιακό και ταυτόχρονα να έχουμε την ενότητα να βγούμε στο τηλεμαραθώνιο της UNICEF. Δυστυχώς τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι τόσο καλά ως του Ολυμπιακού. Άρα αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ ως Δήμαρχος Πειραιάς και μια βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ότι το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά θα είναι ανοιχτό για όλα τα παιδιά της UNICEF, δωρεάν. Όσα παιδιά της UNICEF επιθυμούν να επισκεφθούν σε παραστάσεις παιδικές ή άλλες, μέσα έρχονται δωρεάν. Αν η UNICEF χρειαστεί οποιαδήποτε δόμη, οποιαδήποτε κτίριο στον Πειραιά για δράσεις, θα έχουμε δυνατότητα να διαθέσουμε δωρεάν και δαπάνω στη UNICEF και να σχεδιάσουμε μια δράση από κοινού στους προσεχείς μήνες, όπου τα έσοδα να ενισχύσουν τους σκοπούς της UNICEF. Αυτά μπορώ να πω, επαναλαμβάνω, να συγχαρώ πάλι την UNICEF και το τηλεμαραθώνιο, να συγχαρώ τον Ολυμπιακό, γιατί οπότε κατάλαβα και ο πρόεδρος και ο Κώστας Φορτούνης συμβάλλουν στους σκοπούς της UNICEF. Ξέρω ότι είναι αφιερωμένο στα προσφυγόπουλα, ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο, θα έλεγα, και ειδικά τη χώρα μας, τα νησιά μας, αλλά και τον Πειραιά, γιατί είμαστε η πόλη που υποδέχεται, όπως ξέρετε, τις πρώτες από τα νησιά. Ελπίζω να μπορέσετε να βοηθήσετε και είμαι σίγουρος ότι η UNICEF θα βοηθήσει τα προσφυγόπουλα και εμείς θα είμαστε παρόντες όποτε μας ζητηθεί, στο μέτρο που ο καθένας και δυνατότητες που του επιτρέπουμε να βοηθάει. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε σίγουρος ότι θα απευθυνθούμε σύντομα και σε εσάς για να οργανώσουμε καλύτερα τις δράσεις, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ακριβώς αυτή τη δουλειά. Καλή χρονιά, καλές γιορτές και υγεία και δημιουργικότητα βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζίγου. Για τη σύνδεση. Ήταν η πιο αποδοτική σύνδεση, κυρία Τζιτζίκου. Ήταν αυτή που κάναμε μαζί σας τώρα και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Λοιπόν, εμείς πάλι εδώ, εμείς, στο στούντιο. Όπου θα πρέπει να το αποχωριστούμε το στούντιο. Εμείς να φύγουμε. Εμείς. Αλλά συνεχίζεται η όλη προσπάθεια και έρχονται εδώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Κώστας Τραγκουλιάς. Να πούμε ότι η μετάδοση θα ξεκινήσει τώρα και μέχρι τις 10 και θα αναμεταδίδεται και από την ΕΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την UNICEF και τη Δημόσια Τηλεόραση που μας έδωσε την ευκαιρία σήμερα και σε μένα και στον Αλέξανδρο να φανούμε λίγο χρήσιμοι κι εμείς σε αυτήν την προσπάθεια. Συνεχίστε να καλείτε τα τηλεφωνικά νούμερα που βλέπετε στους δέκτες σας, να στέλνετε SMS στον αριθμό που βλέπετε και σε λίγη ώρα... Πούμε ξανά λίγο τα τηλέφωνα. Μέχρι να συνδεθούμε στο 2-10-77-61-500. Ακόμα και ένα ευρώ είναι σημαντικό, πιστέψτε το.
Και να, επειδή η αίτρια είναι ήδη στην παρέα μας. Ναι. Ήδη είναι στην παρέα μας. Τα φιλιά μου εκεί στην αίτρια που πέρασα για ένα χρόνο εκεί στην αίτρια. Στη Θεσσαλονίκη τα φιλιά μου. Έτσι, έτσι. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα την αγάπη μας. Και θέλουμε τη δική σας αγάπη τώρα. Εκφράστε την με τον τρόπο που βλέπετε κάτω. Είτε με κατάθεση, με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε με SMS. Ένα SMS. Και στην λοιπόν, ιστορία UNICEF. Να συνδεθούμε με το Δήμο Ζωγράφου και το Δήμο Αγίας Βαρβάρας να δούμε κάτι να δούμε καλό ένα ωραίο βίντεο που έχουν φτιάξει. Mm-hmm. Εμείς σας χαιρετούμε εδώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, συμμετέχοντας στη δράση του Κουμπαρά για τα μικρά προσφυγόπουλα, διοργάνωσε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή γεμάτη παιδικές φωνές και χαμόγελα. Άψε παγίτσα το χέρι, άψε και το δικέρι και κάτσε και λουχιούντισε. Τρία, δύο, ένα. Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, κύριος Γιώργος Καπλάνης, λίγο μετά το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, μας είπε: Πολλά χρόνια τώρα και ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας